Βασικό, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε για το New Special TV. Είχαμε συναντηθεί στους αγώνες χειροσφαίρισης. Ήρθα στη Λάρισα που κάναμε γυρίσματα για τη Ζήνα και τώρα σε συναντώ στην Αθήνα. Τελειώνει το καλοκαιράκι σιγά σιγά και νομίζω ότι όλα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Χαίρομαι που συναντώ ξανά πάλι από κοντά. Τα πράγματα πηγαίνουν όλα καλά. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτό και θα δείξει. Δεν ξέρω μέχρι που θα πάει, αλλά θα δείξει. Το deal πώς προέκυψε στη ζωή σου? Το deal, μία είναι η ψιά από τις πολλές που έχω. Με δήλωσε συμμετοχή, δύο θα σε δηλώσω συμμετοχή. Με δήλωσε και με κάλεσε να πάω για casting. Πέρασα τα casting, κατευθείαν με πήραν. Και πέρασα φανταστικά, έπαιξα. Πιο πολύ δεν ήταν τα λεφτά, αλλά ήταν η εμπειρία, μια τρομερή εμπειρία. Όταν έβλεπα τον deal να παίζει τηλεόραση και μιλούσαν για εμπειρίες και ωραίες στιγμές, μου φαινόταν κάπως τραβηγμένο γιατί δεν τα είχα ζήσει τα πράγματα. Αλλά θα πω ότι όποιος μπορεί και έχει την ευχαίρεια να πάει να παίξει το παιχνίδι, είναι το κάτι άλλο. Είναι ένα όνειρο. Για μένα ένα όνειρο πραγματικό. Πώς ήταν η γνωριμία με τον Χρήστο Φερετίνο και η συνεργασία που είχατε και πώς ήταν με όλους τους παίκτες για αυτές τις 15 μέρες που έμεινες εκεί? Ο Χρήστος Φερετίνος, θα μιλήσω προσωπικά για τον Χρήστο, είναι ένας άνθρωπος τόσο λιτός και απλός που είναι σαν τον άνθρωπο της γειτονιάς σου. Νιώθεις πολύ οικείο, είναι πολύ οικείος απέναντί σου, σε κάνει να απελευθερώνεσαι και όλο το παιχνίδι είναι σαν μια γιορτή. Είναι, τι να σας πω, όπως παλιά πηγαίναμε στην παιδική χαρά και παίζαμε, αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή, παίζουμε, σταματάμε να γίνουν τα γυρίσματα, χαλαρώνουμε, ο Χρήστος μας κάνει πλάκα. Είναι φανταστικά, είναι το κάτι άλλο. Άλλο να σου το λέω και άλλο να το ζεις. Πόσα χρήματα κέρδισες? 7.500. Το τερμάτισα. Ναι, ήθελα να φτάσω στο τέρμα, τράβηξε περισσότερο το κουτί. Ευτυχώς δεν τα χάσα όλα. Δεν βγήκε ισοπαλία. Ό,τι βγήκε το κουτί, αυτά πήρα. Αυτά τα χρήματα πώς σκέφτεσαι να τα επενδύσεις? Εντάξει, αρχικά πάντα είχα στο μυαλό μου από την αρχή που πήγα στο παιχνίδι, επειδή έχω μετακομίσει και μένω στο χωριό, να τα επενδύσω πάνω στο σπίτι. Να κάνω κάποιες εργασίες, θα τα χρησιμοποιήσω πάνω στο σπίτι μου. Το ένα φέρνει το άλλο και μαζί με τη συμμετοχή σου ή παράλληλα με τη συμμετοχή σου με το deal προέκυψε και μία εμφάνιση στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη που ήρθαμε, σε επισκεφτήκαμε στη Λάρισα, έπαιξε η Ζήνα, σε είδαμε εκεί με τα ζώα σου, μας ξενάγησε στο χωριό σου και νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι ακόμη και της επαρχίας εκεί που ζεις σε έμαθε καλύτερα και περισσότερο. Με έμαθε γιατί η εκπομπή της Ζήνας είναι μια εκπομπή που τη βλέπουν χιλιάδες κόσμος. Και οι ώρες τις οποίες παίζει δίνει τη δυνατότητα στους πιο πολλούς να τη δουν, η μεσημεριανή εκπομπή. Εγώ ήθελα να αναδείξω το επάγγελμά μου. Θα μου πεις μόνο εσύ, εκτινοτρόφος, όχι. Απλώς εγώ γνωρίζοντας εσένα και ερχόμενος που ήρθες κάτω για να κάνουμε τα γυρίσματα, μου δόθηκε ευκαιρία και έδειξε ακριβώς πού είναι η ζωή ενός εκτινοτρόφου. Βέβαια, η δικιά μου ζωή είναι κάπως διαφορετική, γιατί μένω σε ένα πολύ, πολύ μικρό χωριό. Θέλω να βάλω τα παιδιά μου σιγά σιγά στη δουλειά. Έχω την κόρη μου ήδη έρθει μαζί, γιατί έτσι έμαθα κι εγώ από τον πατέρα μου σιγά σιγά. Είναι η δουλειά που αγαπάω, η δουλειά που θέλω να μείνω για χρόνια. Μη σου πω όσο μπορέσω πιο πολύ, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα πλέον. Η κτηνοτροφία χάνεται. Έχει γίνει ένα πράγμα που είδες πως εξαφάνισε, να σου πω πολύ απλά. Και αν δεν στηριχτούμε, κάποια στιγμή θα χαθούμε. Και είναι κρίμα να έχουμε πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα τόσο χαμηλό. Πρέπει αυτό το πράγμα να. Οι κυβερνήσεις που το βλέπουν να μπορέσουν να μας βοηθήσουν και τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να στηρίξουν αυτόν τον τόπο. Γιατί αυτός ο τόπος ευνοεί, έχει τις συνθήκες και για τους γεωργούς και για τους κτηνοτρόφους. Δεν μπορεί να είμαστε μεσογειακή χώρα και να μπορούμε να παράγουμε προϊόντα μας και να παίρνουμε προϊόντα από το εξωτερικό. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που θέλω να παράγω. Σε βοήθησε η προβολή πάνω στο κομμάτι της δουλειάς σου? Με βοήθησε. Αναγνωρίστηκα από πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι ήδη και πολλοί κόσμοι που ήταν πολλοί να με παίρνουν μερικοί τηλέφωνο, οι οποίοι δεν τους γνωρίζω, και με ρωτάνε να φτιάξουμε πρόβατα, να κάνουμε κάτι στην Ήπειρο να κάνουμε. Η συμβουλή που τους δίνω να σιγά σιγά βήματα, γιατί πλέον όπως είναι τα πράγματα, δεν κάνει τη ζωή να κάνει απότομες κινήσεις, γιατί είναι δύσκολες. Και σου συμβουλεύω να κάνουν αργές κινήσεις. Δηλαδή θέλει άλλο να φτιάξει πρόβατα. Ναι, πάρε λίγα. Πάρε 50 ζώα. Δηλαδή, μην παίρνει 200, γιατί δεν ξέρει πώς θα σου βγει το αύριο. Και εγώ ξεκίνησα με λίγα. Εγώ όταν ξεκίνησα να φτιάξω τα ζώα μου, είχα 120 ζώα από τον πατέρα μου. Και σήμερα που μιλάμε, έχω 500 μονάδα, έχει 500 ζώα. Και σιγά σιγά τα αυξάνω. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα σταματήσω, αλλά. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι επειδή είσαι πολύ συνεπής στις κτηνοτροφικές σου δραστηριότητες, έχεις βάλει και ένα σκοπό, εάν και όποτε προκύψει, να πας και να δηλώσεις συμμετοχή και να προσπαθείς να μπεις και στο Survivor, που είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Αυτό πώς προκύπτει, αν είναι εύκολο και αν γίνει, πώς φεύγεις και αφήνεις πίσω οικογένεια και δουλειές?
Κοίταξε να δεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι δύσκολο. Το μόνο καλό είναι στην όλη υπόθεση δικιά μου τουλάχιστον είναι ότι δεν είμαι μόνος μου στη φάρμα. Έχω τον αδερφό μου που βοηθάει, έχω τον πατέρα μου και έχω και δύο εργάτες οι οποίοι τους έχω μόνιμους και με βοηθάνε. Όταν θα φύγεις όμως από την αφήσεις τη δουλειά σου, σίγουρα θα δημιουργήσεις κάποια κενά. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, Χάρη. Επειδή η ζωή του κτηνοτρόφου είναι 365 μέρες του χρόνου, εμείς δύσκολα βρίσκουμε στιγμές να χαλαρώσουμε. Και επειδή η ζωή περνάει τόσο γρήγορα, θα ήθελα να ζήσω. Το survival για μένα τι είναι? Είναι θέμα επιβίωσης. Αυτό που κάνω εκεί στην Ήπειρο είναι σαν να επιβιώνω κάθε μέρα. Προσπαθώ να επιβιώσω. Εγώ και τα ζώα μου. Και θέλω να δω πώς θα είναι ο Νίκος σε ένα μέρος εκτός Ελλάδος, τόσο μακριά. Και με αυτές τις συνθήκες σου πεις, ναι, και οι βροχές έχω γίνει μουσκεμά και έχω κοιμηθεί έξω και έχω κάνει χιλιάδες πράγματα. Να δω αν μπορώ να επιβιώσω. Πιστεύω μπορώ να επιβιώσω. Χαίρομαι που όπως σε γνώρισα πριν από 3-4 μήνες, παραμένεις έτσι σεμνός και ταπεινός, παρόλο που έχει μπει και η προβολή και η έκθεση προς τα μέσα ενημέρωση και τα social media. Και πάνω απ' όλα να έχεις υγεία και να συνεχίζεις να αγαπάς αυτό που κάνεις στην Ήπεθρο. Ως αγρότης και ως κτηνοτρόφος. Χαίρομαι, εγώ από την πλευρά θα σε ευχαριστήσω. Χαίρομαι πολύ που γνώρισα, σε έχω γνωρίσει και πλέον έχουμε και μεγάλη σχέση. Και όταν θα βρεις ευκαιρία πάλι να ξαναρθείς από κοντά. Και όσον αφορά και την προβολή, εντάξει. Θεωρώ ότι η ζωή του ανθρώπου δεν την αλλάζει τηλεόραση. Ο άνθρωπος κάνει κάτι παραπάνω για να δείξει αυτό που κάνει. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δείχνω ότι δεν είμαστε. Μιλάω πάντα για τους κτηνοτρόφους. Και εγώ δεν βάζω μόνο τον εαυτό μου ξεχωριστά. Ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε προς τα έξω. Αυτό.